καταρχήν ξεκινήσαμε καλά, δυνατά. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε στην αρχή. Είχαμε μια πίεση στον Απόλλωνα. Μετά το μάτς ισορροπήθηκε, πιστεύω. Όντως ξυπνήσαμε μετά τον γκολ που δεχτήκαμε από μια στιγμένη φάση. Πιστεύω ότι δείξαμε πάρα πολύ πάθος, κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ίδια απόσταση είναι για τον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει να μην χάνουμε πλέον βαθμούς στα εκτός έδρας, ώστε να κοιτάζουμε καλύτερα τη συνέχεια. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση, όπως είπα και πριν. Είμαστε εμπειροί όλοι προσφυγιστές. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Όλοι παίζουμε για την ομάδα, τις φιλοδοξίες μας. Έχω πει και σε άλλη συνέντευξη ότι είναι κρίμα ο Πλατανιάς να υποβαστεί, γιατί είναι μια ομάδα, προπονητικό κέντρο, σοβαρή. Έχει δείξει αυτά τα 6-7 χρόνια εμείς στην Αθηνική ότι κάνει πράγματα. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε τη συνέχεια. Είναι δύσκολη συνέχεια, αλλά θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε. Πιστεύω ότι ο οδηγός είναι το δεύτερο ημίχρονο, όπως και με τη Λιβαδιά δείξαμε και στο τέλος πήραμε το μάτς. Έτσι και σήμερα τουλάχιστον δεν καταφέραμε, ευτυχώς δεν καταφέραμε να χάσουμε, πήραμε αυτό το αποτέλεσμα που πήραμε.